Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, ανάλογα την ώρα της ημέρας που ακούτε την εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Η ημερομηνία γραφής σήμερα είναι 6 Μαΐου 2021. Στην παρέα απόψε ο Μιλών Τάσος. Ζουμπουλιά. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Και ο Χρήστος. Καλησπέρα στους ανέστης όλους. Λοιπόν, απόψε πάλι θέλοντας και εμείς ασχοληθούμε με το μετά του κορονοϊού όλα τα παράπλευρα αυτού, όχι τα ιατρικά αυτά καθ' αυτά, αλλά για αρχή έτσι να ας πούμε συνοπτικά να σας δώσω μια εικόνα από Βρετανία και τη σχέση με τα πολιτικά δρόμενα ή μη εδώ, ότι απόψε έχουμε δημοτικές εκλογές στην Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία, εδώ στη Σκωτία έχουμε και δημοτικές εκλογές αλλά και εκλογές για το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο, οπότε παίζονται διάφορα απόψε. Από ό,τι φαίνεται δυστυχώς το κόμμα των εργατικών πάλι θα πάει άπατο, τουλάχιστον έτσι λέγανε οι πρώτες δημοσκοπήσεις, γιατί πολύ απλά, τέλος πάντων, όπως είχαμε πει και εμείς στο παρελθόν, οποιοδήποτε κυβέρνηση στη φάση του κορονοϊού, το μέτρο της καραντίνας κτλ, ό,τι και να κάνει, θα βγει εκτεθειμένη. Τώρα αυτή τη στιγμή το κόμμα των εργατικών απλά, τέλος πάντων, κάνει κριτική στην κυβέρνηση ως μετά Χριστό προφήτης. Και κάπως αυτό έχει δυσαρεστήσει αρκετό κόσμο. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Από την άλλη μεριά εδώ πέρα το Σκοτσέζικο Κόμμα, το Εθνικό Σκοτσέζικο Κόμμα, από ό,τι φαίνεται θα πάρει τις περισσότερες έδρες στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα, μάλλον επειδή το σύστημα είναι μονοεδρικό εδώ πέρα, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι επειδή θα έχει πάρει τις περισσότερες έδρες θα έχει και την πλειοψηφία των ψήφων. Και αυτό ελπίζουμε τώρα και όσοι ψηφίσαμε και όσοι πολλοί κόσμοι ψήφισε κάτι για να μην πάει στην εποχή. Ελπίζουμε τουλάχιστον, ναι, με το ότι ξέρουμε ότι το SNP ρεαλιστικά θα κερδίσει και αυτές τις εκλογές, αλλά τουλάχιστον να έχει πολύ χαμηλό ποσοστό ψήφων για να μην τουλάχιστον να μην πάλι ευκαλίζεται περί δεύτερης δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας και όλα αυτά. Από ό,τι φαίνεται όμως, όπως και να έχει, αυτοί θα το πάνε, δηλαδή και να έχουν χαμηλό ποσοστό ψήφο οι ίδιοι, θα πούνε ότι κοιτάξτε, εμείς έχουμε αυτό το ποσοστό, το τάδε κόμμα και αυτό υποστηρίζει την ανεξαρτησία παρότι έχει διαφορετικές πολιτικές από εμάς, οπότε μετράμε και αυτούς. Το κόμμα του Σάλμον, που επίσης φαίνεται ότι θα τραβήξει κάποιος του πρώην αρχηγού του Εθνικού Σκοτσέζικου Κόμματος εδώ πέρα, ο οποίος έφτιαξε κόμμα τώρα πρόσφατα, θα τραβήξει και αυτούς κάποιους ψηφοφόρους. Οπότε το SNP θα πει μάλλον ότι παιδιά, εντάξει, μπορεί να μην ψηφίσετε εμάς άμεσα, αλλά όλοι τους άλλους που ψηφίσετε και αυτοί θέλουν ανεξαρτησία, οπότε θα το κάνουν το δημοψήφισμα. Από την άλλη, ίσως να παίξει αυτό. Από την άλλη, ελπίζουμε ότι χάνει σταθερότητα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι όλο στον αέρα. Να, τέλος πάντων, αυτό είναι το γενικό κλίμα να δώσουμε εδώ πέρα, ότι υπάρχουμε, ελπίζουμε ότι το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας στην παρούσα φάση, τέλος πάντων, να παρακαμφθεί, για μη τι άλλο, λέω, να τελειώσουμε τον Brexit και να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Αλλά να θυμίσω ότι στο πρόσφατο δημοψήφισμα που είχαμε πριν 5 χρόνια, 6, είχε τεθεί ως δημοψήφισμα για αυτό το σκοπό, με τον όρο ότι πρόκειται για ερώτημα μιας γενιάς, δηλαδή που θα είναι κάτι το οποίο θα ασχοληθούμε ξανά σε μια γενιά, δηλαδή σε 30 χρόνια, το πούμε έτσι. Οπότε το γεγονός ότι το Εθνικό Σκοτσέζικο Κόμμα μέσω γαλλιφιάς, μέσω σοφισμών κτλ. Προσπαθεί τώρα να επαναφέρει το ζήτημα
Γιατί όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω, γιατί δυστυχώς έτσι είναι. Είναι ένα κόμμα μονοκαλλιέργεια, έχει μία θέση και μία ιδεολογία και μία πολιτική, τίποτε άλλο. Κυβερνάει 10 χρόνια εδώ πάνω, τα έχει πάει όλο στον πάτο. Τέλος πάντων, μας είπε ότι επειδή εμείς οι μόνιμοι κάτι της Σκωτίας ψηφίσανε έτσι όταν η Σκωτία ήταν το η Σκωτία και ήταν μέλος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά συνέπεια έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, οπότε πρέπει να επανέλθει το ζήτημα και ούτω καθεξής. Αυτά μας λένε αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τώρα πού μπορεί και πώς θα πάει το ζήτημα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή από την αντίπαλη μεριά οι εργατικοί δεν φαίνεται ότι μπορούν να φανούν ως αντιπολίτευση απέναντι στους συντηρητικούς και σε εθνικό και στο τοπικό επίπεδο. Ελπίζω όχι τίποτα άλλο, για να ισορροπήσουμε λίγο, να επέλεγε μια ισορροπήση της δυνάμεις εδώ πέρα, να δημοσκοπήσει και οι προβλέψεις να πέσουν λίγο έξω, για να μην έχουμε, ας πούμε, αυτή την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή, που ένα κόμμα, το κόμμα των συντηρητικών, έχει πάρει το Εθνικό Κοινοβούλιο της Βρετανίας παραμάσκαλα και κάνει απλά ό,τι θέλει και δεν τον νοιάζει, ας πούμε, ούτε για συνέπειες, ούτε για σκάνδαλα, ούτε για ευθύνες, το τίποτα. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι απλά. Χάρη του κορονοϊού πάρα πολλά. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Πάντως είναι τρομακτικό το πολιτικό αδιέξοδο. Έχεις από τη μια, μας έχεις ξαναπεί ότι το S&P εδώ και 10 χρόνια έχει πάει τα πάντα στο πάτο, όλοι οι δείκτες είναι στο χειρότερο σημείο που μπορούν να είναι και η Σκωτία είναι η μόνη περιοχή στην γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης που παρουσιάζει αυξανόμενο αναλφαβητισμό. Είναι φοβερά όμως ότι δεν υπάρχει μια αντιπολίτευση. Δηλαδή ένα πολιτικό αδιέξοδο απίστευτο και φυσικά αυτό μεταφράζεται και στην περιοχή πιο κάτω, στην Αγγλία, που σήμερα είχαμε τις δημοτικές εκλογές. Και για να εξηγήσουμε και λίγο τι συμβαίνει σε όποιους τέλος πάντων δεν το γνωρίζουν. Η κυβέρνηση του Μπόρις είναι η συντηρητική, αλλά ο πρόεδρος, συγγνώμη, ο δήμαρχος του Λονδίνου, που είναι ας πούμε, ο πιο επιφανής δήμαρχος και μια επιφανής θέση έτσι, για πολιτική καριέρα, είναι στα χέρια είναι με πλευρά των εργατικών. Είναι φοβερά αντιδημοφιλής ο δήμαρχος αυτή τη στιγμή του Λονδίνου. Τα έχει φέρει όλα πάνω κάτω. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί πολλά πράγματα έχει αλλάξει. Το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων, είναι φοβερά αντιδημοφιλής. Και κάθομαστε και σκεφτόμαστε τώρα μια κυβέρνηση, ας πούμε, η οποία σου έχει δώσει, σαν η κυβέρνηση των συντηρητικών αυτή τη στιγμή στη Βρετανία, του Boris Johnson, έχει δώσει τόσα πολλά πατήματα για αντιπολίτευση. Και η μόνη αντιπολίτευση που έχει γίνει από τον Στάρμερ των εργατικών ήταν το ότι ζητούσε επανειλημμένα πιο σκληρό lockdown. Και φυσικά έχει φανεί το πόσο πολύ έχει χάσει το κίνημα, το κόμμα των εργατικών, έχει χάσει έδαφος ανάμεσα στους ψηφοφόρους του. Για όποιον θέλει να πάει σε μία εκπομπή του BBC στο YouTube και απλά να πατήσει Στάρμερ και από κάτω να διαβάσει τα σχόλια κατά χιλιάδες των θεατών, οι οποίοι είναι πρώην ψηφοφόροι του Εργατικού Κόμματος. Είναι τόσο μεγάλη η απογοήτευσή τους. Λοιπόν, και φυσικά το σχόλιο αυτό έχει να κάνει και με το τι βιώνουμε στην Ελλάδα. Έχουμε ανύπαρκτες αντιπολιτεύσεις, βιώνουμε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Και δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει έμπνευση για αντιπολίτευση. Οφείλεται στο ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση. Πρέπει κάποιες αποφάσεις να περάσουν, είτε από τους μεν, είτε από τους δε. Αυτό έτσι στο σχόλιο πριν να πάμε παρακάτω. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι ακριβώς, Βουλιά. Και μιλώντας για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, τέλος πάντων, παίρνονται και έχουν ήδη ληφθεί, παραδείγματος χάρη, σε σχέση, ας πούμε, λίγο με τα του κορονοϊού, τώρα να πιάσουμε λίγο έτσι λίγο τα στατιστικά που βλέπουμε ή τεσπον, λίγο να δούμε λίγο, έτσι, να επανέλθουμε λίγο στην Ινδία. Είχαμε δώσει τα νούμερα και τους Ινδίες στην προηγούμενη εκπομπή και μην ξεχνάμε
Κάτι άλλο που είναι κύριο στοιχείο στο, τέλος πάντων, σε αυτό που συμβαίνει στην Ινδία, που βλέπουν, σου λέει, γίνονται οι αποτεφρώσεις στα πάρκινγκ και τέτοια και το καθεξής. Ναι, μεν υπάρχει μια όξυνση του θανάτου στο Νέο Δελχή, εντάξει, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι πολλές σκηνές που βλέπουμε δεν είναι θέμα τόσο, δεν είναι αποτέλεσμα τόσο πολύ της όξυνσης, αλλά το μέτρο που λαμβάνονται προς την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Δηλαδή, όπως στην Ελλάδα έμαθα πρόσφατα ότι σε περίπτωση που πεθαίνει κάποιος από κορονοϊό, κηδεύεται μετά από 10 έως 14 μέρες μετά το θάνατό του. Λες και δεν ξέρω, έχει την απίστευτα λοιμώδη νόσο που ακόμα και το πτώμα του, ας πούμε, μπορεί να μολύνει τον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ινδία, πάνω από την άλλη, έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα της αποτεύσεως. Δηλαδή, η κηδεία στην, ο τρόπος που κηδεύονται οι περισσότεροι είναι η θρησκευτική τους πρακτική είναι αυτή της αποτεύσεως, η οποία είναι καθαρά οικογενειακή υπόθεση. Δηλαδή, όλα τα αναλαμβάνει η οικογένεια του, του θανόντα και την αποτεύρωση και την τοποθέτηση της σωρού και όλα. Εντάξει, υπάρχουν στους ναούς, υπάρχουν μια υποστήριξη τα λοιπά, αλλά είναι κάτι το οποίο κηρύζεται η οικογένεια, είναι μια οικογενειακή υπόθεση, να το πούμε έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα λόγω κορονοϊού και δεν σου λέει δεν θα πάρετε τη σωρό του συγγενή σας. Θα γίνει αποτεύρωση εκεί και βλέπουμε αυτές τις σκηνές στα πάρκινγκ και από εδώ από εκεί που τους αποτεφρώνουν, ας πούμε, ομαδικά. Ένα αυτό, δηλαδή, καλό να το έχουμε πάντα στο σκεφτόμαστε ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα των υπερβολικά της ισόρρησης των θανάτων και των κρουσμάτων και όλα αυτά. Είναι πολιτικές και αποφάσεις που έχουν πάρει κάποιοι και έχουν αυτές τις συνέπειες και παρουσιάζουν αυτή την εικόνα. Και κάτι το οποίο, κουβεντιάζοντας με κάποιους Ινδούς συναδέλφους σε σχέση με το Νέο Δελχή και μεγάλα αστικά, και γενικά όλα τα μεγάλα αστικά και τα της Ινδίας, σου λέει, κοιτάξτε εσύ, κάτι που έχει συμβεί τουλάχιστον τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι ότι η μόλυνση που υπάρχει στον αέρα σε αυτές τις πόλεις είναι απίστευτη. Δηλαδή, μπορεί να μεν ο κόσμος να είναι νέος ηλικία ή οτιδήποτε λοιπά, να έχει μια καλή, σχετικά καλή διατροφή που δεν έχει πολύ κρέας, είναι λαχανικά, είναι τόσο πάνω. Υπάρχει. Υπάρχει σαργία, δεν δίνει και παίρνει όπως εδώ στη Βρετανία, αλλά από την άλλη είναι τόσοι, ζουν σε ένα τόσο βεβαρημένο περιβάλλον και από βαρέα μέταλλα, από ένα αέριους ρήπους και που πολλοί κόσμοι είναι ταλαιπωρημένο τον υψηστικό σύστημα πολλοί κόσμου σε αυτά τα αστικά κέντρα. Οπότε ότι έχει βγει μια ασθένεια των υψηστικού όπως ο κορονοϊός και έχει κάποια περισσότερα θύματα από ό,τι θα έχει λογική σε άλλες περιπτώσεις και το καθεξής. Υπάρχουν και οι περιβαλλοντικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες πίσω από αυτό. Δεν είναι μόνο ο ιός αυτός καθεαυτός. Χρήστο, και μιλώντας για τον ιό, για μάλλον περνώντας από την Ινδία, αρχίζουν και βγαίνουν και κάποιες οδηγίες από τον οργανισμό, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σχέση με τα εμβόλια, με τον κορονοϊό, αυτό καθ' αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, αρχίζουν και πλέον έχει κάνει ένα ειδικό task force με ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που βλέπει, τουλάχιστον βγάζει μια γνώμη για την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων. Και όπως έλεγα στις προηγούμενες εκπομπές, δεν είχα δει τίποτε ακόμα για το κινέζικο το εμβόλιο, που είπαμε ότι είναι τη Sinopharm, εντάξει, υπάρχει και Sinovac, τη Sinopharm συγκεκριμένα, που είναι, χρησιμοποιεί τη συμβατική τεχνολογία των εμβολίων, που την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή απενεργοποιημένος ιός, ο οποίος μπαίνει μέσα σου και το οργανισμικό του σύστημα κάνει τη δουλειά του αντιδρώντας αυτόν το ολόκληρο τον ιό απεδραγωγημένο. Τέλος πάντων, δεν είχαμε δει τίποτε μέχρι στιγμής. Ωστόσο, βγήκε τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτή τη βδομάδα για να το βάλουμε, είναι μια 16 σελίδη έκθεση. Και ας πάει κάποιο στη σελίδα 16, ας πούμε, θα σας βάλουμε το link. Και σε ό,τι αφορά, να το πω επαγγελματικά, την αποδοτικότητα του εμβολίου εναντίον
της μόλυνσης, τουλάχιστον το λέει PCR confirmed, της μόλυνσης της παπουκρονοϊό με μοριακό τεστ αποδεδειγμένο, είναι πάρα πολύ καλή για το κινέζικο, με πάρα, όπως λέει, high level of confidence. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, για τους ενήλικες μιλώντας πάντα, υπάρχει μια μεσαία, ας πούμε, ένα μεσαίο επίπεδο εμπιστοσύνης, όπως λένε, moderate level of confidence. Σε ό,τι αφορά την παιδοτικότητα για τους πιο μεγάλους, τους ηλικιωμένους, πάνω από 60 χρονών, επειδή οι μελέτες του Κινέζικου Εμβολίου δεν είχαν πολλά άτομα άλλων του ηλικία των 60 ετών, εκεί λέει ότι είναι χαμηλό το επίπεδο της εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, low level of confidence, και το ίδιο σε ό,τι αφορά για την ασφάλεια. Επομένως, δίνει ένα πολύ καλό επίπεδο εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά το να προλάβεις τη λίμωξη από κορονοϊό στους ενήλικες και μεσαίω τουλάχιστον στην ασφάλεια, αλλά όχι τόσο πολύ εκεί που υστερεί, ας πούμε, το κινέζικο εμβόλιο, είναι στους άτομα άνω των 60 ετών. Και ο κύριος τώρα, αν δει κάποιος και διαβάσει όλη την αναφορά και έχει και link να δεις ακόμη πιο πολλά, είναι επειδή δεν είχαν μελέτες πολλούς πάνω των 60. Τέλος πάντων, είναι κάτι ενθαρρυντικό, θα έλεγα, και ακούγεται τουλάχιστον στις χώρες που χρησιμοποιούν το εμβόλιο ότι ίσως να δώσει και έγκριση ο EMA κάποια στιγμή, αλλά για τώρα να δεν το βλέπω. Γιατί γενικώς το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ας το βάλουν, ας πούμε, για αυτούς που είναι κάτω από 60, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, και να δούμε. Μέχρι στιγμής μόνο η Ουγγαρία έχει βάλει το κινέζικο εμβόλιο. Υπόψη, ναι, δεν το έχει βάλει κανένας άλλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα το δέχεται, αν μπει κάποιος μέσα στο travel.gr.gov.gr, το δέχεται και το ρώσικο και το κινέζικο το εμβόλιο. Δεν έχουμε κάποια στιγμή, για την ώρα δεν έχουμε κάποια, όπως λέγανε τουλάχιστον, ότι δεν θα δέχονται τα άλλα εμβόλια για τους τουρίστες. Εντάξει, και πώς να κάνουμε αλλιώς, τώρα δεν θα έρθουν οι Ρώσοι, δεν θα έρθουν κάποιοι Κινέζοι στην Ελλάδα ή από τις χώρες που έχουν κάνει το κινέζικο. Θα δούμε για πόσο θα υπάρχει ακόμα ένα εμβόλιο απενεργοποιημένου ιού, γιατί ακούγονται, υπάρχουν κάποια website από την Κίνα που βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τα mRNA και θα έρθουν από Σεπτέμβριο. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη μόδα στα mRNA εμβόλια και θα δούμε κατά πόσο θα επικρατήσουν ίσως στο τέλος μόνο mRNA εμβόλια, δηλαδή γενετικά εμβόλια, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, ή αυτά που είναι γονίδια, και δεν θα έχουμε τα απενεργοποιημένα. Αυτό που έκανε αίσθηση, ας πούμε, αυτή τη εβδομάδα είναι ότι πλέον και η Κύπρος μπαίνει στο τρυπάκι του Corona Pass, όπως λέγεται, έτσι πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτές τις νέες έννοιες. Σε είχα πει πριν ένα μήνα ότι είχα βρει κάτι Ζαλινούς και τους λυπόμουν στην ουσία. Τους βλέπω ότι είχαν στο κινητό τους ένα QR code, ότι είχαν εμβολιαστεί και έτσι μπορούσαν να πάνε στην καφετέρια, στο εστιατόριο, στο σινεμά. Έχετε όμως και το Corona Pass στην Κύπρο, αρχικά, ήδη ανακοινώθηκε και οι προϋποθέσεις είναι φυσικά να έχεις κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και να έχεις κάνει ή να έχεις περάσει τον κορονοϊό τις τελευταίες 6 μήνες με αντίσωμα ή να έχεις κάνει PCR τεστ, μοριακό τεστ, εντός 72 ευρών. Και έτσι με αυτό θα μπορείς να επιτρέπεται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Τώρα τι διαπεριφερειακές, πόσο μεγάλη είναι εκεί, πως τέλος πάντων, ή θα είναι από πόλη σε πόλη. Λέει, θα είναι προσωρινό, όπως αναφέρει αυτός ο Ιωάννου εκεί, ο αντίστοιχος καρδαλιάς της Κύπρου. Και θα είναι για τη μεταβατική περίοδο, λέει, με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι οι μετακινήσεις και οι κοινωνικές επαφές γίνονται με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία μας και τη δημόσια υγεία, το γνωστό αφήγημα. Ο δημοσιογράφος Θάνος Χόκρες τα έχει αναρτήσει αυτά στο βίντεο σε 6 Μαΐου 2021, μπορεί κάποιος να το δει. Έχει το τίτλο «Αυτό το καλοκαίρι θα μείνει στην ιστορία, τι μας έρχεται». Και πήγε ακριβώς μια ανακοίνωση της Πελώνη, η οποία αναφέρει ότι μετά τις 15 Μαΐου μάλλον το σκέφτονται να το κάνουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή οι περιφερειακές μετακινήσεις θα επιτρέπονται μόνο με την υπήρξη αρνητικού σεφτέ στη βεβαίωση εμβολιασμού, χωρίς να έχει προσθεθεί ακόμα θα πρόκειται μία ή δύο δόσεις. Δηλαδή
για να δούμε τι έρχεται. Θα μας αφήσουν ένα ανοιχτά από 15 Μαΐου, αλλά μάλλον πάλι δεν θα ίσως να μπορούμε να πηγαίνουμε. Και αυτό μόνο είναι η αρχή, εντάξει. Όταν μιλάμε για αποκλεισμό διαπεριφερειακής μετακίνησης, ποιος μου λέει μετά, όταν θα αρχίσει αυτό να είναι για τα εστιατόρια, για τις καφετέρειες, όπως γίνεται στο Ισραήλ, για τα σινεμά. Από εκεί ξεκινάνε σιγά σιγά. Χρήστο, να πούμε ότι αυτό προέκυψε μετά την, μετά την ψήφιση για το πιστοποιητικό της κατάστασης COVID στο Ευρωκοινοβούλιο, το είπατε την προηγούμενη εκπομπή. Και το οποίο προϋποθέτει να μπορείς να πιστοποιήσεις με κάποιο τρόπο ποια είναι η κατάσταση του οργανισμού σου απέναντι στον COVID. Είτε το έχεις περάσει, είτε έχεις κάνει τον εμβολιασμό σου, είτε έχεις κάνει PCR test κτλ. Αυτό προέκυψε. Μέσα σε μια εβδομάδα βλέπουμε η Κύπρος το υιοθετεί ήδη. Μετά τις 15 του Ιουνίου μας είπε η Πελώνη ότι μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα, Μαΐου. Δεν άκουσα καλά ποιο μήνα ανέφερες. Αλλά αυτό που λέει στην Ευρωπαϊκή Ανακοίνωση είναι ότι αυτό το έγγραφο δεν μπορεί, λέει, να είναι προϋπόθεση, ταξιδιωτικό έγγραφο, για να μην γίνει διάκριση εις βάρος των ταξιδιωτών. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς το εννοούνε. Αλλά επίσης μας λέει ότι είναι προσωρινό για 12 μήνες. Και να θυμίσω εγώ στον κόσμο, ο οποίος φυσικά θυμάται πάρα πολύ καλά, ότι αρχικά το lockdown εφαρμόστηκε για 2 εβδομάδες, ένα χρόνο πριν. Αυτά τα προσωρινά που γίνονται στο τέλος μόνιμα, θα έρχονται και θα ξαναέρχονται μέχρι να καταλάβουμε και να πάρουμε χαμπάρι ότι τελικά το ζητούμενο δεν είναι η διαχείριση του κορονοϊού, αλλά η διαχείριση του κόσμου. Η διαχείριση των ατομικών ελευθεριών και ο περιορισμός, φυσικά, όπως έχει προκύψει των ατομικών ελευθεριών. Και δεν έχει καθόλου άδικο, βασικά δεν πρέπει καθόλου να το θεωρούμε αμεληταίο, όταν βγαίνει ένα CEO της Pfizer, ο λόγος για τον καθόλου αγαπημένο μας τον κύριο Μπουρλά, και λέει ότι το Ισραήλ είναι το εργαστήριο του κόσμου, το πειραματικό εργαστήριο του κόσμου, σημαίνει ότι ό,τι θα εφαρμοστεί εκεί, θα εφαρμοστεί και αλλού, και μάλιστα ίσως και παντού, όπου μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Αυτά για να μην νομίζει ο κόσμος ότι με το να δεχόμαστε κάθε νέο μέτρο και να δεχόμαστε και να υποχωρούμε και να υποχωρούν συνεχώς, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ και ένα χρόνο όλο και προς το χειρότερο. Σε όλα τα επίπεδα. Και να προσθέσω ακόμα, μην έχει ο κόσμος την αυταπάτη ότι όντας εμβολιαζόμενοι θα αλλάξει κάτι πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν κάποια προνόμια για τους εμβολιασμένους και κάποιες συνέπειες για τους μη εμβολιασμένους. Βλέπουμε, ας πούμε, στη Νέα Ζηλανδία να απολύονται υπάλληλοι στα σύνορα, εκεί που μπαίνουν στα αεροδρόμια, γιατί αρνούνται το ελληνιακή, γιατί αρνούνται τον εμβολιασμό. Αλλά βλέπουμε μια ανάρτηση στην αυτοεμπορική της 5 Μαΐου, θα βάλουμε το link, που κάνει αίσθηση πραγματικά. Υπάρχουν οι Σεϊχέλες, οι οποίες πραγματικά ξεπερνάνε και το Ισραήλ στο ποσοστό εμβολιασμένων ατόμων. Εντάξει, είναι ένα ισιωτικό σύμπλεγμα, 98.000 κόσμος. Έχουν φτάσει, ας πούμε, σε πολύ καλό επίπεδο εμβολιασμών, κυρίως από μια δωρεά που έκανε η Κίνα με Sinopharm εμβόλιο, δηλαδή σημαντικές τεχνολογίες, και έχει φτάσει, ας πούμε, μέχρι 12 Απριλίου 62,2% να είναι ο πληθυσμό να έχει εμβολιαστεί, δηλαδή και με τις δύο δόσεις περισσότερα και του Ισραήλ. Λίγο παρακάτω είναι του Ισραήλ. Και όμως αυτή τη στιγμή, παρόλο που είναι η χώρα η πρώτη στον κόσμο που έχει κάνει περισσότερο ποσοστό εμβολιασμού στον πληθυσμό της, κλείνει τα σχολεία, κλείνει τα μαγαζιά πάλι, γιατί έχει αύξηση κοσμάτων. Άρα, πού είναι αυτή πραγματικά η διαφορά? Δεν το βλέπω, ας πούμε, πραγματικά. Είναι ένα, το και το δημοσιεύει είναι αυτοεμπορική αυτό υπόψη, ναι, όχι όποιος και όποιος. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά, ο κάθε λαός, κάθε χώρα δεν αντισταθεί σε αυτό που έρχεται. Πραγματικά, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι μονιμότερο από το προσωρινού και γίνονται όλο και χειρότερα τα πράγματα. Αίσθηση για μένα προκαλεί η Ελβετία, η οποία στον Ιούνιο, και συγκεκριμένα αυτό ήδη έχει πάρει 2 φορές αναβολή, θα γίνει υποψήφισμα στην Ελβετία για τα μέτρα του εναντίον του κορονοϊού και όλους αυτούς τους προορισμούς 13 Ιουνίου του 2021. Αυτή η χώρα έχει λίγο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μια άμεση δημοκρατία, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος
να μαζέψει 50.000 υπογραφές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα και αυτές οι 50.000 υπογραφές μπορούν να οδηγήσουν σε ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελβετίας. 13 Ιουνίου λοιπόν, περιμένουμε να το δούμε, ελπίζω να μην αναβληθεί πάλι, θα υπάρξει αυτό το δημοσίευμα και το ξεκίνησε ένα κίνημα εκεί, το οποίο το λένε ακροδεξιό τέλος πάντων δεν έχει σημασία, ένα κίνημα το ξεκίνησε, έμασε πάνω 50.000 υπογραφές, συγκεκριμένα 90.789 που επίσης ήταν πιστοποιημένες και έτσι γίνεται το δημοσίευμα. Αυτό είναι εθαρρυντικό για την Ελβετία, δεν ξέρω, δεν το βλέπω πουθενά να γίνεται πουθενά άλλο αυτό το πράγμα. Όπως είπε και ο Τάσος, ο Μπόρις Τζόνσον έχει πάρει τα μάσκαλα την αυτοδυναμία που πήρε με το αντιδημοκρατικό εκλογικό νόμο που έχει στην Αγγλία και τα παίρνουν όλες, είναι μονοεδρικές και κάνει ότι γουστάρει αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά και στην Αγγλία κάνανε μία συζήτηση στο κοινοβούλιο. Και να ξεκαθαρίσουμε, γιατί ίσως έκανε κάποιες διακοπές ο ήχος, το δημοψήφισμα που θα γίνει στην Ελβετία τον Ιούνιο, όπως έχει τέλος πάντων οργανωθεί, είναι για το να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν στα μέτρα της κυβέρνησης lockdown ή θα άρουν το δικαίωμα της κυβέρνησης να επιβάλλει μέτρα. Αυτό εδώ είναι το δημοψήφισμα. Γενικώς σε όλους τους περιορισμούς, όχι μόνο το lockdown, δεν έχουν τόσο lockdown οι Ελβετοί για την ώρα. Από ό,τι ξέρω, γιατί μιλάω με ένα φίλο στη Γενέβη, δεν έχουν τόσο πρόβλημα με τα lockdown και με τα μαγαζιά. Υπάρχουν περιορισμοί, αλλά όχι τόσο σωστά. Αυτά τα κάποιες λίγα της Ελλάδας, ας πούμε. Και έτσι... Μια τελευταία ερώτηση, Χρήστο. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Διάβασα κάπου ότι η Ελβετία έχει μόνο 7% εμβολιασμένο πληθυσμό αυτή τη στιγμή. Αληθεύει? Δεν το έχω υπόψη μου. Έστω πρέπει να μπούμε μέσα. Υπήρχε μια, αν θυμάστε, Ιανουάριο, υπήρχε μια φοβερή πίεση στον Ιατρικό Σύλλογο, στην Ιατρική Ένωση της Ελβετίας, να βάλει τα εμβόλια να τα τέλος πάντων δώσει το πράσινο φως. Το Δεκέμβριο λέγανε όχι, δεν είμαστε πεπισμένοι. Πέσαν όλοι απάνω τους. Βασικά η πολιτική τους είναι πουλημένα του μπάρια όπως όλοι. Αντισταθήκαμε, στο τέλος άρχισαν να έρχονται. Δεν έχω υπόψη για τα ακριβή στοιχεία. Μάλιστα. Από την άλλη, τώρα κλείνοντας το αρχικό κομμάτι του κορονοϊού, θέλω έτσι. Ένα σύντομο σχόλιο πάνω σε μια συζήτηση που είχαμε νωρίτερα κατά τη διάρκεια Χρήστο, ότι και όπως αυτά που είδαμε στο βίντεο που εξηγεί ο Μπακτή σε σχέση με τις ποιες μπορεί να είναι οι παράπλευρες συνέπειες του εμβολίου, τώρα πέρα από κάτι που μπορεί να συμβεί άμεσα, δεν συζητάμε γι' αυτό, τις τρομβώσεις, τις παρενέργειες άμεσες κτλ. Αυτό που μας λέει ο Μπακτή και κουβεντιάζαμε νωρίτερα Χρήστο είναι ότι αυτά τα εμβόλια, τα mRNA, μπορούν να δημιουργήσουν αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο μετά να κανείς να αποδείξει αν, δηλαδή, από πού προέρχονται πραγματικά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, σύμφωνα με το, όπως μας είπε, που κουβεντιάσαμε, ότι το κόστος της θεραπείας τέτοιων νοσημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλο, ίσως να κοιτάνε και η Pfizer και οι υπόλοιποι, σου λέει, εντάξει, αν δεν μας βγει έτσι, θα μας βγει αλλιώς. Δηλαδή, αν θα τα πάρουμε από εκεί, θα πάρουμε 5 από εκεί και να βγάλουμε 30 από την άλλη μεριά. Μπορεί να το σκεφτώ και έτσι, γι' αυτό και ίσως να μην τους νοιάζει κιόλας για τις οποίες άλλες συνέπειες. Ίσως να είναι έτσι. Δεν το συζητάμε. Έχουμε το Καζάκη στο ανέφερο του συγκεκριμένο άρθρο. Βασικά δεν είναι άρθρο, είναι μια ανασκόπηση σε ό,τι αφορά τα mRNA εμβόλια που δημοσιεύθηκε πριν από 3 χρόνια, εντάξει, το 2018 το Ιανουάριο, 12 Ιανουαρίου. Θα το ξαναβάλουμε το link, το δει όποιος θέλει. Και έχει ένα τίτλο που λέει για τα mRNA εμβόλια, μια καινούργια εποχή στα εμβόλια. mRNA vaccines, a new era in vaccinology, στο NATSU. Εντάξει, NATSU είναι τα πιο ονομαστά, τέλος πάντων, ιατρικά περιοδικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημοσιεύσει. Και τουλάχιστον μέχρι τότε, ενώ τώρα, άμα δημοσιεύει για κορονοϊό, μάλλον μπορεί να δημοσιεύσει τα πάντα από ό,τι έχουμε δει στους τελευταίους 15 μήνες. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ υψηλής αξιοπιστίας και εμβέλειας. Και συγκεκριμένα μιλούσε εκεί πέρα για τις πολύχρονες μελέτες που είχαν γίνει στα mRNA εμβόλια στους σκύλους για τον ιό της λύσας και στις γάτες για τον ιό Ζίκα. Και παρόλο που είχαν πολύχρονη, τέλος πάντων, μελέτη, δεν πήρανε άδεια ποτέ.
αυτά τα εμβόλια για τα ζώα. Παρόλο και επειδή υπήρχαν θέματα και συγκεκριμένα στη σελίδα 275 αυτού του άρθρου μπορεί να κοιτάξει κάποιος ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη φρασιολογία που γράφει συγκεκριμένα ότι πιθανότατα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια ανησυχία για τα εμβόλια ότι αυτά τα mRNA πριν 3 χρόνια, εντάξει, αυτά θα ενισχύσουν μια αντίδραση ιντερφερόνης η οποία συσχετίζεται με φλεγμονές, φλεγμονώδους νόσους και πιθανότατα αυτοάνωσα νοσήματα. Επομένως, και εκεί δίνει πραγματικά ένα, όταν μιλάνε σε συζήτηση που κάνουν στο άρθρο αυτό αυτοί που το γράψανε, ότι πρέπει πραγματικά αυτοί που είναι σε αυξημένο κίνδυνο αυτοάνωσων νοσημάτων, προφανώς δεν θα πρέπει να τα κάνουν αυτά τα mRNA εμβόλια. Τέλος πάντων, δίνει αυτό την ανησυχία, την εκφράζει, χωρίς να έχει αποδειχθεί, αλλά μάλλον έτσι φαίνεται. Αυτό φυσικά δεν το πήρε κανένα σημασία σε ό,τι αφορά τις μελέτες στους ανθρώπους, μακάρι να μην γίνει. Δεν μας λέει κανένας όμως. Δεν παρακολουθείται κανένας από αυτούς που κάνουν τα εμβόλια. Και είναι νοσήματα τα οποία δεν έχουμε αποδείξει την αιτιολογία τους. Συμβαίνουν στους ανθρώπους και δεν ξέρουμε γιατί. Υπάρχει όμως μια εκτόξευση αυτών των νοσημάτων τα τελευταία 40-50 χρόνια. Εγώ που ασχολούμαι με ιδιοπαθείς λιμονώδους νόσου του εντέρου, αυτοάνωση πατήτητες, τα παιδιά σε παιδό γαστρολόγος, τα βλέπω κάθε μέρα. Τα φάρμακα είναι πανάκριβα αυτά που χρησιμοποιούμε, ειδικά τα μνημονικά αντισώματα. Ξέραμε από τις μελέτες ότι σε ό,τι αφορά την ιδιοπαθή λιμονώδου νόσου του εντέρου, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η δυτικού τρόπου διατροφή με όλα τα έψιλον μέσα σαν τροποιητές, γαλακτοματοποιητές, όλα αυτά που μας αφήνουν και μας δηλητριάζει η βιομηχανία τροφίμων εδώ και πόσες δεκαετίες με την ανοχή των κυβερνήσεων και των νομοθετών, δημιουργούν αυτή την βλάβη στο έντερο και έτσι το νοσοποιητικό σύστημα διεγείρεται και προκαλούνται αυτό το αυτοάνωσο νόσημα, γιατί βλέπω όλο και περισσότερα παιδιά, όλες οι μελέτες που θα δείτε είναι έντερο. Και στην Αφρική είναι σχεδόν εκλείπων, μεγάλες αντιστοιχικά κέντρα που δεν έχουν δυτικό τόπο διατροφή. Και αυτά τα φάρμακα είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, αν δει κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν το κόστος των υπηρεσιών υγείας, βλέπουμε ότι μόνο τα μονοκλονικά αντισώματα για αυτοάνωσα νοσήματα παίρνουν περίπου το 20-30% του συνολικού κόστους των φαρμάκων σε μια ολόκληρη χώρα. Ας πούμε, στο Βέλγιο, θυμάμαι συγκεκριμένα. Για να σας δώσω λίγο πόσο ακριβά είναι. Μαζί με νοσηματικά αντισώματα βέβαια χρησιμοποιούνται και στους καρκίνους. Εντάξει, αυτά είναι η πιο μεγαλύτερη μπάζα για τις νοσηματικές εταιρείες. Καρκίνους και αυτοάνωσα νοσήματα. Λοιπόν, με άλλα λόγια, ναι, κάτι που ίσως πρέπει να κρατήσουμε εδώ πέρα, για τον Αζόρ και την Τιτίκα, οι νομοθέτες νοιάστηκαν πολύ περισσότερο από ότι για τους ανθρώπους. Και μας έχουν αφήσει τα mRNA εμβόλια, χύμα στο κύμα, προς ανθρώπινη χρήση. Λοιπόν, και έτσι. Με αυτή τη σκέψη θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα εδώ και σε λίγο πάλι μαζί.
Καλησπέρα σας, η εκπομπή κάπου εκεί έξω και πάλι μαζί σας. Το Χρήστος χρειάστηκε να αποχωρήσει λίγο νωρίτερα. Έχετε την καληνύχτα του. Στην παρέα παραμένει ο Τάσος και η Σουπουλιά. Και τώρα, μιας και κουβεντιάσαμε τα αρχικά παράπλευρα του κορονοϊού και που επαφιούνται των εμβολίων και τα λοιπά, ίσως καλό είναι να δούμε λίγο και το επικοινωνιακό της όρης υπόθεσης, τι μας λένε, τι προσπαθούν να μας πείσουν, πώς θα σπρώχνουν το όλο θέμα. Και αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, από ό,τι βλέπω και από τη μεριά της Βρετανίας και από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, από ό,τι μου μεταφέρουν γνωστοί φίλοι, τέλος πάντων, ότι έμαθα πρόσφατα ότι στην Ελλάδα αναφέρεται ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Μεγάλης Βρετανίας δεν πάει καλά. Λοιπόν, από την άλλη εδώ πέρα στη Βρετανία λένε το αντίστοιχο για τα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τη μία πρέπει να δει κανείς τη συγγνώμη, ρε παιδιά. Πώς, δηλαδή, ποιο είναι αυτό το κριτήριο ότι δεν πάει καλά το πρόγραμμα και τα άλλα. Πού βγαίνει αυτό. Και αντικειμενικά, να το δει κανείς, από την άλλη, τα νούμερα είναι πάνω κάτω ίδια. Δηλαδή, πάνω κάτω το ποσοστό των ελληνικών που έχει εμβολιαστεί με δύο δόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάνω κάτω ίδιο με αυτό της Βρετανίας. Αυτό που έχει εμβολιαστεί με μία δόση είναι πάνω κάτω το ίδιο. Οπότε, και από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά να μιλάνε κείμεν και δε για αποτυχία ή καθυστέρηση ή του εμβολιαστικού προγράμματος της απέναντι πλευράς, μάλλον είναι γελίο, αν το δει κανείς αντικειμενικά και ψύχρεμα. Αλλά από την άλλη, ίσως καλό είναι να αναλογιστούμε ότι στην ουσία εδώ φαίνεται ότι τα του κορονοϊού και πέρι τον κορονοϊό από ένα σημείο πολύ νωρίς στην πορεία είναι καθαρά πολιτικές αποφάσεις. Δεν έχουν να κάνουν. Και είναι πολιτικές αποφάσεις ένα πεδίο προπαγάνδας. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Όπως έγινε με το εμβόλιο της AstraZeneca, που μαθαίνω στην Ελλάδα ότι τέλος πάντων δεν θα το κάνουν. Οι άνθρωποι με κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες δεν θα το κάνουν. Οι νεότεροι μπορούν να το κάνουν. Οπότε κανείς αν είναι κάτω από μια ηλικία και κάτω μπορεί να πάει να κλείσει ραντεβού να κάνει AstraZeneca, γιατί τα παππούδια που ήταν να κάνουν AstraZeneca ρίχνουν άκυρο στα ραντεβού, οπότε έχουν περισσέψει κάποια AstraZeneca εμβόλια, οπότε και λίγο νεότεροι μπορούν να πάνε να κάνουν. Τέλος πάντων, βλέπουμε αυτή τη διάζουσα κατάσταση. Ζουβουλιά, ότι δηλαδή βλέπουμε πράγματα που δεν επιστημονικός, δηλαδή με την έννοια ότι αν μια θεραπεία λειτουργεί, το δούμε λογικά, πέρα που, εντάξει, δεν είμαστε γιατροί εδώ πέρα, ο Χρήστος έχει αποχωρήσει από τη συζήτηση, αλλά να το δούμε λογικά, ότι αν μια θεραπεία δουλεύει τέλος πάντων, είναι ενιαία, το πούμε έτσι, τη χρησιμοποιείται από όλους και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή σου λένε, παράδειγμα χάρη, το εμβόλιο της AstraZeneca έχει επιπλοκές και έχει θέματα και το καθεξής. Και άμα δει κανείς τα νούμερα και από τη Βρετανία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βγαίνουν και από αλλού, τέλος πάντων, πάνω κάτω οι παρενέργειες είναι παρόμοιες σε σχέση με τις τρομβώσεις, με παραλύσεις με... και το καθεξής. Οπότε... Εγώ θα ρωτούσα κάτι άλλο, γιατί ξέρεις, είναι πολύ ύπουλος αυτός ο τρόπος επικοινωνίας και εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη τον χειρισμό συνειδήσεων, γιατί το να λες επικοινωνιακός κάποτε είχε και μία θετική σημασία. Λοιπόν, ο χειρισμός των συνειδήσεων, όταν σου λένε ότι της AstraZeneca έχει επιπλοκές, ο δικός μου ο εγκέφαλος κατευθείαν θα πάει να ψαχτεί και να πει και τελικά ποιο δεν έχει επιπλοκές. Δηλαδή, σε βάζουν σε αυτό το κόλπο, να ψάξεις να βρεις το άλλο το εμβόλιο που δεν θα έχει, που θα είναι καλύτερο ή που θα σου πούνε ότι είναι καλύτερο, θα σου πούνε ότι είναι ασφαλές. Όπως και να έχει, μένεις μέσα στο πλαίσιο του να ψάχνεις εμβόλιο.
δεν μου λέει κανένας και τι αλλάζει. Ποιος είναι ο λόγος που γίνεται η όλη αυτή συζήτηση για το πάει καλά η εμβολιαστική εκστρατεία ή δεν πάει καλά η εμβολιαστική εκστρατεία. Αφού και στο το Ισραήλ, ξανά, το οποίο θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, γιατί είναι όντως το σημερινό ολοκαύτωμα, στο Ισραήλ με 60% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί, τώρα έχουν περιβραχιόνια που λέει ο λόγος και έτσι μπορούν να μόνο να κυκλοφορήσουν. Έχουμε φτάσει στο επόμενο επίπεδο που είναι ο έλεγχος της μετακίνησης του πληθυσμού. Και νομίζω ότι για τις κυβερνήσεις αυτό ήταν το ζητούμενο. Απλά έπρεπε να σου δώσουν ένα κίνητρο, έναν λόγο για να γίνει αυτό. Και γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε και αντιπολίτευση σοβαρή. Γι' αυτό το λόγο δεν μιλούσε και κανένας για όλα αυτά τα πρωτόκολλα τα οποία δεν τηρήθηκαν, τα πρωτόκολλα ασφαλείας στις κλινικές δοκιμές που δεν τηρήθηκαν και όλα αυτά τα ευτράπελα που γίνονται. Πριν μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες που παραιτήθηκε ο Βλαχογιαννόπουλος από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και άφηνε αιχμές, μάλιστα το έλεγε ο άνθρωπος ξεκάθαρα, ότι δεν δίνουν τα καθαρά στοιχεία στον πληθυσμό. Λοιπόν, για ποιο λόγο να γίνεται η όλη αυτή συζήτηση για το αν δουλεύει ένα εμβόλιο ή δεν δουλεύει, αφού και στις χώρες όπου γίνεται ο εμβολιασμός, έστω με ένα εμβόλιο ή με κάποιο άλλο εμβόλιο, βλέπουμε ότι δεν έχουμε αυτή την επιστροφή στην κανονικότητα που ήταν το καρότο στην άκρη του μαστίγιου τελικά. Δεν την έχουν αυτή την επιστροφή στην κανονικότητα στο Ισραήλ. Έχουν QR code για τις μετακινήσεις τους, για το αν θα πάνε στην ταβέρνα, στο εστιατόριο, στη συναυλία, στο σούπερ μάρκετ σε λίγο και κοντά στη Ματαγιάννενα και στην Κύπρο και μπορεί και στην Ελλάδα. Πού είναι αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα που θα ερχόταν μετά τον εμβολιασμό, γιατί μας είχαν πάλι με έναν ύπουλο επικοινωνιακό τρόπο πουλήσει την εικόνα ότι θα κάνεις το εμβόλιο και τελείωσε μετά ξανά πίσω στην ζωή μας όπως την ξέραμε πριν, όταν είχαμε ανθρώπινα δικαιώματα. Πού είναι αυτό? Υπάρχει ένα πολύ καλό μεταπτυχιακό στο Harvard που το κάνει ο Νόαμ Τσόμσκι. Και το έχουν κάνει λίγο πολύ όλα αυτά τα φιντάνια που μας έρχονται από το Harvard και είναι μέσα στη Βουλή και έχουν περάσει οι πρωθυπουργοί των χωρών και των κρατών. Αυτό το μεταπτυχιακό εξηγεί πώς να χειρίζεσαι την πληροφόρηση έτσι ώστε να χειρίζεσαι τους πληθυσμούς. Και ο καλύτερος χειρισμός του να χειρίζεσαι την πληροφορία είναι το να την κόβεις φέτα-φέτα. Για να τη δίνεις λίγο-λίγο και μέχρι να φτάσεις εσύ στο τέλος του δικού σου του σκοπού, ο κόσμος έχει ξεχάσει από που έχει ξεκινήσει και αυτό μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ξεχάσαμε πριν 15 μήνες που μας λέγανε δύο εβδομάδες είναι το lockdown και μετά θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Ξεχάσαμε που μας λέγανε το εμβόλιο ότι θα είναι η ελευθερία μας. Και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πολύ στιγμή πραγματικότητα και την πολύ πιθανή κατάσταση του να χρειαζόμαστε QR code για τις μετακινήσεις μας. Και μάλιστα έχουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη να δηλώνει ότι για τους τουρίστες δεν θα ισχύσει το QR code. Θα ισχύει μόνο για τους γηγενείς πληθυσμούς. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Βασικά αυτό μαθαίνουμε. Δηλαδή στην εκπομπή του Παπαδάκη, αν θυμάμαι καλά, το έβγαλε ως... ήταν ως απάντηση προς την ερώτηση του Παπαδάκη, ο οποίος τέλος πάντων το ρώτησε τον Άδωνη στο πλαίσιο του ότι κύριε Υπουργέ, τέλος πάντων μιλάμε για διακρίσεις δηλαδή πλέον, και ο Άδωνης αντί να πει ναι θα κάνουμε διακρίσεις γιατί ξέρω εγώ, λέει γιατί τι θέλετε να μην έρθουν οι τουρίστες, δηλαδή αυτό που ο ίδιος αναγνωρίζει στους επισκέπτες της χώρας, μάλλον στους δυνητικούς επισκέπτες της χώρας. Εδώ θέλει μια προσοχή. Επανέλθουμε λίγο σε αυτό. Ότι αυτό που αναγνωρίζει στους επισκέπτες της χώρας, ότι είναι ενοχλητικό, τα τεστ, ξέρω εγώ, η βεβαιώση, όλα αυτά κτλ. Και το δικό του λαό, που υποτίθεται εκπροσωπεί, τον έχει εκλέξει και όλα αυτά κτλ. Σου λέει, παιδάκια, εσείς όχι,
Δεν έχει τέτοια τρεις πολυτελείς ίδια χαϊλίκια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κάτσετε εσείς. Μούγκα στη Στρούγκα, γιατί δεν θέλω, ας πούμε, διαμαρτυρία, γιατί ξέρω εγώ, θα πριν να έρθουν οι τουρίστες, ξέρω εγώ. Και δεν μπορούμε, ας πούμε, τώρα να τους, τέλος πάντων, να τους πάρουμε από τα μούτρα, να τους βάζουμε να κάνουν τεστ και QR code, βραχιολάγια και τέτοια πράγματα. Ενώ εσείς, που τέλος πάντων, υποτίθεται ότι, τέλος πάντων, ο κορονοϊός αυτά έχουν ψιλοπεράσει, ψιλοπερνάνε, εμβολιάζεται ο κόσμος κτλ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει την υπηρεσία του SMS που πρέπει να κάνεις δήλωση, που πας, να στείλεις SMS για να πας κάπου και το καθεξής. Λοιπόν, και το κάνει, μαθαίνουμε, για εκπαιδευτικούς λόγους, έτσι το λέει. Δηλαδή ότι δεν ξέρω ποια είναι η εκπαίδευση που προσπαθούν να δώσουν στον κόσμο, τι είδους εκπαίδευση είναι αυτή, μάλλον εκπαίδευση υπακοής και υποταγής, ίσως. Τάσο, γιατί αναρωτιόμαστε. Πλέον οι άνθρωποι δεν κρύβονται. Η εκπαίδευση θα είναι να μάθεις να παρακολουθείς όπου πηγαίνεις, να δηλώνεις πότε θα φεύγεις από το σπίτι σου και πότε όχι. Είναι αυτό που βγαίνεις από την φυλακή του σπιτιού σου και συναντάς μια άλλη φυλακή εκτός του σπιτιού σου που σου θυμίζει άσυλο. Θα είσαι στην ουρά των σούπερ μάρκετ όπως είμαστε εδώ πέρα, έχει τύχει να τα βλέπουμε μπροστά μας, για να σε ελέγξει ο security στο σούπερ μάρκετ να μπεις μέσα, ενώ το σούπερ μάρκετ είναι άδειο. Παρόλα αυτά, εσύ πρέπει να περιμένεις την ουρά να περάσει ο έλεγχος ότι φοράς την μάσκα σου. Και αν αυτό δεν είναι τρόφιμη στην ουρά ενός ασύλου ή φυλακισμένη στην ουρά μιας φυλακής, τότε τι είναι? Δεν υπάρχει λογική πίσω από το θέμα του ελέγχου της μετακίνησης. Τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση δεν άλλαξε τίποτα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση, πακτώνεται ο κόσμος σαν σαρδέλες, εκεί που πρέπει να αντιμετωπιστεί ο συγχρονισμός δεν έχει αντιμετωπιστεί. Έχουν βάλει την πανάκια της μάσκας με 30 βαθμούς Κελσίου και θα αρχίσουν τα σαραντάρια σε λίγο στην Ελλάδα, και τότε θα δούμε λιποθυμίες ανθρώπων ομιγέννητο. Λοιπόν, μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τα αυτονόητα και αυτά τα οποία η επιστήμη της ιατρικής επιτάσσει για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, παρόλα αυτά επιβάλλει αστυνομικά μέτρα για να αντιμετωπίσει έναν κορονοϊό. Το είπαμε και στο προηγούμενο μέρος, δεν αντιμετωπίζουν τον κορονοϊό έτσι, χειρίζονται τον πληθυσμό. Αυτό είναι το ζητούμενο, ο χειρισμός του πληθυσμού. Γι' αυτό δεν υπήρχε, και μέσα σε αυτό είναι συνένοχοι όλα τα κόμματα μέσα στη Βουλή, όλες οι παρατάξεις και η αντιπολίτευση, γιατί είναι το ζητούμενο που έρχεται ίσως από μια ατζέντα την οποία ξέρω και λέγεται 2030, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Κάποτε την ξέραμε ως ατζέντα του 2021. Τώρα την ξέρουμε ως ατζέντα 2030. Πάντως φαίνεται ότι τα πράγματα ρέχουν προς τα εκεί και δεν μιλάει κανένας, γιατί είναι μια συνωνεμένη κατάσταση. Και πολύ ειλικρινώς και ομά βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει είναι εκπαίδευση του πληθυσμού. Δηλαδή καψώνει μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Ο παππούς και η γιαγιά που θα βγαίνουν και δεν βλέπουν να πατήσουν τα κουμπιά του κινητού κτλ. Θα πρέπει να έχουν να μάθουν να το κάνουν. Η νέα γενιά δεν το συζητώ, που είναι με το κινητό στο χέρι όλη την ώρα και δεν θα το καλοσκεφτεί και πολύ, γιατί έχουν μάθει στις εφαρμογές, έχουν μάθει στο να είναι συνεχώς η τοποθεσία του κινητού τους ανοιχτή. Έχουν μάθει να είναι τα προσωπικά τους, να γίνονται δημόσια. Είναι η γενιά του Facebook, είναι η γενιά των social media. Αυτοί και αν θα εκπαιδευτούν πάρα πολύ καλά, έτσι, και όποιος δεν μπορέσει να ακολουθήσει ή δεν θέλει να ακολουθήσει, θα υπάρξει διαίρεση, διαχωρισμός μέσα στην κοινωνία. Η μεν και η δε, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Όπως γίνεται στο Ισραήλ. Και φυσικά υπάρχει και πολύ μεγάλη αντίδραση. Υπάρχουν στο Ισραήλ, μιλάμε πάντα, γίνονται συνεχώς διαμαρτυρίες. Έχει γίνει μήνυση στο δικαστήριο της Χάγης, να το ξαναπούμε,
όλα αυτά δεν φέρονται στα κανάλια, γιατί και εκεί είναι μια στρατιωτική, ένα στρατιωτικό καθεστώς. Το καθεστώς του Νετανιάχου. Όλοι οι αντιφρονούντες και όλες οι αντίπαλες απόψεις θάβονται. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι το πράγμα συνεχίζει ακάθεκτα και δεν, από τη μια έχουμε δηλαδή τη Pfizer και από την άλλη έχουμε τους αντιμαχόμενους λαούς. Το πράγμα συνεχίζει ακάθεκτα. Το πείραμα θα συνεχίσει ακάθεκτα με τη συνενοχή των κυβερνήσεων, των κατατόπων κυβερνήσεων και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και μερικές χώρες έχουν επιλεχτεί, έτσι όπως το βλέπω εγώ, σε μερικές χώρες έχει επιλεχτεί να γίνει πιο αυστηρή εφαρμογή του πειράματος, όπως στην Ελλάδα παράδειγμα, μερικές χώρες το περνάνε πιο ήπια, όπως η Βρετανία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μέλλον θα είναι κοινό για όλους. Άλλοι λίγο νωρίτερα, άλλοι λίγο αργότερα, θα καταλήξουμε σε κάποιο τρόπο εντοπισμού μας και κάποιο τρόπο χειρισμού των μετακινήσεών μας, γενικότερα και χωρίς λόγο. Δηλαδή, ο λόγος θα είναι η υγειονομική, η προστασία της δημόσιας υγείας εξωτερικά, αλλά εσωτερικά θα είναι ο έλεγχος του πληθυσμού. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί θα χρειαστεί να τον ελέγχουν τον πληθυσμό. Γιατί ξαφνικά χρειάζεται να ελεγχθεί ο πληθυσμός. Δηλαδή, γίναμε πια τόσο άγριοι και τόσο ρέμπελοι. Δεν ξέρω. Αν κάποιος έχει κάποιες ιδέες, ας μας τις επικοινωνήσει, ας τις βάλει κάτω από την, στο σχολιασμό της εκπομπής. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τον ελέγξουν τον πληθυσμό. Μόνο κακό βάζει ο νους μου. Γιατί για να πρέπει να σε ελέγξουν σημαίνει ότι μάλλον θα περιμένουν να αντιδράσεις. Και για να αντιδράσει ο πληθυσμός σημαίνει ότι μάλλον δεν θα περνάει καλά. Αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις. Δεν ξέρω σε τι λες, Τάσο. Δεν έχουμε ξεφύγει παρεμπιπτόντως από το θέμα του κορονοϊού. Απλά ήταν ο δούριος ύπος, όπως λέγαμε. Μάλλον, κυρία Ζουβουλιά, το ότι πλέον νομίζω είναι εύκολο να δει κανείς ότι είναι, δεν μιλάμε για... δηλαδή ότι έχει ξεφύγει το ζήτημα από την αντιμετώπιση ενός ιού, ο οποίος τελικά από ό,τι φαίνεται είναι... Το έχουμε πει εμείς, μόνο το έχουμε μεταφέρει, το έχουν πει οι ειδικοί, το έχει υπολογίσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν μιλάμε, μιλάμε για το την πιο κύρια οδό, ας πούμε, ενημέρωση σχέση με τα ιατρικά στον πλανήτη. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιους ακαδημαϊκούς που μπορεί να έχουν κάποια αντίθετη γνώμη, να το πούμε έτσι. Μέχρι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τέλος πάντων, μας λέει ότι αυτό, παιδιά, ο κορονοϊός είναι... Δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο θανατηφόρος από την εποχιακή γρήπη. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι δυσανάλογο αυτό που όλο το περιορισμό των ελευθεριών, τη προσπάθεια ελέγχου και παρακολούθηση του πληθυσμού χάρη του έλεγχου της πανδημίας και όλα αυτά, είναι δυσανάλογη προς τη θνητότητα που παρουσιάζει αυτός ο ιός. Οπότε, και να μην θέλει κανείς να υποψιαστεί πράγματα ή να το δει διαφορετικά, πρέπει τουλάχιστον να, ίσως όλοι να μπορούμε να δεχθούμε ότι, παιδιά, υπάρχει μια δυσανολογία εδώ πέρα. Έστω και κάποιος διαφωνεί με ότι, παιδιά, εντάξει, εγώ το βλέπω ότι γίνεται για το καλό του πληθυσμού, για το, εντάξει, να το δεχτούμε χάρη της οποιαδήποτε συζήτησης και να την κάνουμε. Απλά, εγώ νομίζω ότι μια δυσανολογία μπορούμε να την εντοπίσουμε όλοι. Είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε με τα μέτρα τη μάσκα, του συμβολιασμού και το καθεξής. Υπάρχει μια σοβαρή δυσανολογία εδώ πέρα. Οπότε, το παραπέρα δηλαδή, αν θέλει κανείς να πάει κάπου, να το πάει κάπου, να δει που μπορεί να πηγαίνει αυτό το πράγμα, εγώ το βλέπω περισσότερο σαν μια προεργασία, να το πούμε έτσι, για τις πιθανές, τέλος πάντων, συνέπειες που ίσως να έχουν κάποια μεγάλα κράχη που έρχονται. Καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή έγινε ένα reset της παγκόσμιας οικονομίας, τέλος πάντων με τον τρόπο που έγινε, και πήρε παράταση το παιχνίδι.
Αλλά κάποια στιγμή, μιας και αυτή τη στιγμή το οικονομικό κεφάλαιο είναι για να εξυπηρετηθούν οι τόκοι του κτλ. Κτλ. Πρέπει όλος ο πλανήτης να δουλεύει μόνο και μόνο να πληρώνει τους τόκους σε αυτό το εικονικό κεφάλαιο που υφίσταται αυτή τη στιγμή, που το κατέχουν οι 200 θεσμικοί επενδυτές ανά τον πλανήτη κτλ. Οπότε, λογικό είναι, αλλά όταν έχεις ας πούμε, την οικονομία του δανεισμού σχέση με την πραγματική οικονομία, υπάρχει τόσο δυσανάλογη, υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Κάποια στιγμή θα έχουμε μεγάλα κράχ, θα έχουμε κοινωνικές αναταραχές κτλ. Και εγώ δυστυχώς το βλέπω ότι εκεί προς τα εκεί πηγαίνει το όλο θέμα. Δηλαδή, παιδιά, να έχουμε, ας πούμε, να υπάρξει, δηλαδή, να δημιουργηθεί το πλαίσιο χάρη του κορονοϊού, τόσο σε περίπτωση που έχουμε περιόδους μεγάλων κοινωνικών αναταραχών, να μπορούν να μπαίνουν κάποια μέτρα, τέλο πάντων να εφαρμόζονται κάποιε πολιτικέ καινοτροπίε, οι οποίε θα τι έχει συνηθίσει ο πληθυσμό. Α πούνε, ναι, κοίταξε περιορισμού κυκλοφορία για να τι έχουμε ταραχέ και μπορεί να βγει στον δρόμο και να σε σκοτώσουν, ξέρω εγώ, είναι, ή οτιδήποτε. Οπότε κάτσε μέσα, παγορεύσει κυκλοφορία μετά τι 10 το βράδυ κτλ. Δηλαδή, παραδείγμα χάρη, αυτό που γίνεται τώρα στην Ελλάδα, που τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα, καλοκαίρι. Και τα μαγαζιά είναι απαραίτητο, πρέπει να κλείνουν, μπορούν να μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11. Ποια είναι η λογική μέχρι τις 11 συγκεκριμένα? Δηλαδή ότι ο κορονοϊός μέχρι, δηλαδή παραδείγματος χάρη, αν κανείς βγαίνει σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο, πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε, πριν τις 10:30 παραδείγματος χάρη, 10:59, είναι ασφαλής και στις 11 η ώρα τότε βγαίνει ο κορονοϊός παγανιά? Δηλαδή, ποια λογική έχουμε τον περιορισμό κυκλοφορίας στην Ελλάδα στις 11 η ώρα συγκεκριμένα? Ή πριν ήταν στις 8 το βράδυ, δεν θυμάμαι καλά, 8:30 πότε ήτανε. Τώρα είναι στις 11. Για ποιο λόγο έχει χρονικό ορίζοντα ο περιορισμός κυκλοφορίας, αν επρόκειτο όντως για διαχείριση μιας σοβαρής λοιμόδους νόσου? Δεν θα είπε, δηλαδή. Αν θέλω να πω ότι αν θέλει κανείς να το δει σε αυτό το πλαίσιο, έτσι πρέπει πρώτα να σκεφτεί ότι αυτό που λένε οι ειδικοί του χώρου, ότι παιδιά τα κλειδώματα κτλ. Δεν δουλεύουν, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε ασθένειες του αναπνευστικού, τέλος, απλά δεν δουλεύουν, γιατί πώς θα γίνει, παιδιά, όλοι αναπνέουμε αέρα, χρειαζόμαστε αέρα για να ανασάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει? Οπότε, σου λέει, τα κλειδώματα λοιπόν δεν δουλεύουν έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη, έχουμε το όλο πλαίσιο με αυτά τα περίεργα χρονικά όρια του ιού, βγαίνει, θα βγει ο ιός, ποτέ ξέρω, θα βγει μέχρι τις 11 το βράδυ. Και, δηλαδή, τώρα αν θέλει να μου πει κάποιος ότι, παραδείγματος χάρη, αν εγώ είμαι σε ένα μπαρ και μπερκροπίνω, από τις, ξέρω εγώ, με τις μία τα ξημερώματα ή οτιδήποτε, τι είναι πιο πιθανό να με σκοτώσει, ο κορονοϊός, ότι υπάρχει περίπτωση εγώ να πάω να οδηγήσω ενώ είμαι μεθυσμένος? Να το δούμε έτσι, δηλαδή, πρακτικά. Ή οτιδήποτε άλλο ήθελε συμβεί κανείς, όπως λέει και ο πάνσος λαός μας, ο οποίος νύχτας περπατεί, λάσπες και σκαταπατεί. Να πω ότι δεν υπάρχει και λογική, Τάσο. Μπράβο, έχουμε, πραγματικά το έχουμε πει τόσες πολλές φορές, έχει εξηγηθεί τόσες πολλές φορές και έχουν βγει και άνθρωποι, όχι μόνο ο Ιωαννίδης, από όλη την, τουλάχιστον βόρεια, το βόρειο ημισφαίριο, από όλες τις χώρες, και από Ευρώπη και από Αμερική, και αρκετοί από αυτούς Έλληνες καταξιωμένοι καθηγητές, και έχουν πει ότι τα μέτρα αυτά είναι πολιτική απόφαση. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό να καταλάβουμε ότι η δημόσια υγεία δεν εξασφαλίζεται με αστυνομικά μέτρα. Τα αστυνομικά μέτρα εξασφαλίζουν την καταστολή, τον έλεγχο. Αυτό εξασφαλίζουν τα αστυνομικά μέτρα. Ξαφνικά, δηλαδή, ο Χρυσοχοΐδης θα μας προστατεύσει από τον κορονοϊό? Όχι, βέβαια. Απλά πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε, και φαντάζομαι ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει. Απλά υπάρχει αυτό το φόβητρο
των προστήμων παντού και ενδίδουν ο κόσμος στα πρόστιμα. Βέβαια, έχουμε αναφέρει ότι έχουν γίνει δικαστήρια στην Ελλάδα. Το ενημερώθηκε πάνω σε αυτό, έχει τουλάχιστον ένα μήνα. Έχουν γίνει δικαστήρια από ανθρώπους που κατέφυγαν στη δικαιοσύνη για τα πρόστιμα που δέχτηκαν και θεωρήθηκαν τα πρόστιμα αντισυνταγματικά. Και κάπως η αστυνομία κάπως μαζεύτηκε, από ό,τι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Άλλοι βέβαια έχουν πει ότι μετά τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη μαζεύτηκε. Η αστυνομία δεν ξέρω, δεν έχουμε και... δεν είμαστε και στην Ελλάδα να βλέπουμε, να κινούμαστε, να αφουγκραζόμαστε τι γίνεται στην κοινωνία. Πάντως έχουν γίνει δίκες και έχουν βγει αποφάσεις ότι τα πρόστιμα τα οποία επέβαλαν η αστυνομία και μάλιστα είχαν και τα ρήφα 10 κεφάλια την ημέρα, για να πούμε και αυτά καλά των αστυνομικών διευθυντών, σκάλανε τους αστυνομικούς τους με τα ρήφα 10 κεφάλια την ημέρα. Θα μου φέρεις 10 πρόστιμα. Αυτά έτσι λειτουργούσαν, έτσι θεωρήσανε ότι προστατεύεται η δημόσια υγεία, με 10 πρόστιμα την ημέρα, no matter what, που λέμε. Όπως στα νησιά, το καλοκαίρι που έρχονται οι αστυνομικοί με απόσπαση κτλ. Και εκεί πέρα που, επειδή γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας κτλ., οι κλήσεις είναι λίγες, έρχονται τα παιδιά που είναι απ' έξω, που δεν έχουν γνωστούς και δεν έχουν κάποια σύνδεση με τον τόπο, και τους βγάζει έξω ο διοικητής και αρχίσουν και κόβουν κόλους, να το πούμε έτσι. Το ίδιο, δηλαδή η διανοτροπία, αντί για κλήσεις κτλ. Να μαζευτεί κανένα μετρητό, τώρα το κάνουμε για τον κορονοϊό. Το ίδιο κάνει. Δεν αλλάζει κάτι, παιδιά. Και αυτό ήταν που φοβήθηκε ο κόσμος. Ποιον ρωτήσατε? Εγώ ρώτησα αρκετούς και μου λέγανε όλοι το πρόστιμο φοβόμαστε. Και φυσικά το πρόστιμο θα φοβάται ο κόσμος και φυσικά θα τον ταράξει το 300, το 500 ή παραπάνω την εποχή που είναι κλειστός, δεν δουλεύει, εάν είναι στον ιδιωτικό τομέα βέβαια, έτσι. Ο δημόσιος έμεινε στο απειρόβλητο. Φυσικά και θα υπάρξει πίεση, εκβιαστική πίεση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι κυβερνήσεις μας δεν είναι για αυτό το λόγο. Δεν βγάζουμε κυβερνήσεις για να μας εκβιάζουν και να μας πιέζουν και να μας κάνουν το βίο αβίωτο. Μάλιστα ακριβώς το αντίθετο. Κυβερνήσεις υπήρξανε από την αρχή της ιστορίας, όταν πρωτοεμφανίστηκαν, για να ανεβάσουν το βιωτικό επίπεδο των κοινωνιών, για να εξασφαλίσουν το βιωτικό επίπεδο των κοινωνιών, να εξασφαλίσουν το βιοπορισμό των κοινωνιών, να λύνουν προβλήματα και όχι να δημιουργούν προβλήματα. Στην Ελλάδα έχουμε ζήσει 15 μήνες τρομοκρατίας από την ίδια την κυβέρνηση και όλο το πολιτικό σύστημα. Και μου λέτε ότι αυτό θα φύγει με ένα εμβόλιο, να πάτε να κάνετε να ησυχάσετε. Ίσα-ίσα μετά θα υπάρχει και ο φόβος του να δημιουργήσεις το άνοσο ή να ανεβάσεις τις πιθανότητες να δημιουργήσεις το άνοσο στον οργανισμό σου. Δηλαδή δεν μας φτάνει η καταπίεση και η τρομοκρατία. Θα πάμε να κάνουμε και ζημιά στην υγεία μας ή θα αυξήσουμε τις πιθανότητες να ζημιωθεί η υγεία μας. Μιλάω πάντα για τους υγιείς πληθυσμούς, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι δεν είναι αυτή η λύση. Όσο αφήνουμε και υποχωρούμε στις αιτιάσεις τους, δηλαδή σε αυτά που μας ζητάνε, βλέπετε ότι 15 μήνες τώρα, βήμα-βήμα σταθερά, και είναι αυτό πολύ... είναι επιβεβαιωμένη πρακτική αυτή και είναι στρατηγική. Βήμα-βήμα. Πώς λέει ο λαός ότι, ξέρω εγώ, λίγο-λίγο θα φας ολόκληρο το γάιδαρο. Να, φτάσαμε σε ολόκληρο το γάιδαρο. Και το ζητούμενο ήταν ο περιορισμός και ο έλεγχος του πληθυσμού τελικά. Να θέλεις να πας στο χωριό σου, γιατί έχεις ένα συγγενή, μια γιαγιά ή έναν παππού ή ένα σπίτι το οποίο έχει μείνει ακατοίκητο, και να μην μπορείς. Να χάνουν οι αγρότες... τη σοδειά τους, γιατί δεν μπορούν να πηγαίνουν έρχονται από ένα νομό στον άλλο νομό να φροντίσουν τα σπαρτά ή τις υποχρεώσεις τους. Αυτό τώρα δηλαδή πόσο λογικό μας φαίνεται? Πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι όσο ενδίδουμε σε αυτή την κατάσταση, τόσο θα συνεχίσουν μέχρι να πάρουν και το δικαίωμα του να έχουμε σώμα. Εμένα αυτή είναι η τοποθέτηση.
Ίσως. Ίσως να πάει, ίσως να πάμε όντως μέχρι εκεί. Απλά, καλό είναι όμως να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή, ο ιός αυτός καθεστώς, καλό είναι ας πούμε, να προσπαθήσει κανείς να δει τα νούμερα και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν λέμε τώρα, ας πούμε, δεν λέμε και τίποτα, δεν βγάζουμε και τίποτα από την κοιλιά μας, έτσι κι αλλιώς, αλλά τα νούμερα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Να δούμε ότι, παιδιά, αυτό το πράγμα το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού θα το είχαμε περάσει όσοι το περάσαμε. Μάλλον, ίσως περισσότερο να το έχουμε κολλήσει κάποια στιγμή τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και θα ήταν ένα άλλο απλό εποχιακό κρύωμα. Δηλαδή, αν δεν μας το λέγανε, δεν θα το ξέραμε ότι έχουμε κορονοϊό ή υπάρχει πανδημία ή κάτι γίνεται. Περισσότερο θα το είχαμε περάσει ελαφρά, θα είχαμε κάνει τα γνωστά δέκατα, λίγες μίξες και τα γνωστά. Εντάξει, τώρα όλοι έχουν περάσει ένα κρυολόγημα. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, ένα κορονοϊός. Ένα κρυολόγημα είναι για τον περισσότερο κόσμο. Εντάξει. Και όσοι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι στον κορονοϊό ή στις συνέπειες αυτού, είναι και άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι στην εποχιακή γρήπη και σε άλλα παρόμοια, και έχουν παρόμοια θέματα. Οπότε, όπως για αυτούς τους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι σε αυτά τα ζητήματα, δεν άλλαξε τίποτα με τον κορονοϊό, γιατί είχαν ήδη ευαισθησίες και έπρεπε να προσέχουν από πριν, όπως έτσι και για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, πάλι δεν έχει αλλάξει τίποτα με το ότι εμφανίστηκε ο κορονοϊός ή ταυτοποιήθηκε ένα καινούργιο στέλεχος του κορονοϊού. Μην ξεχνάμε, οι 10% με 15% του απλού κρυου, αυτού που λέμε κρυολόγημα, τις γρυπώδεις σύνδρομες που τις μάθαμε για αυτές τώρα, είναι λόγω του βασικού κορονοϊού. Δεν είναι κάτι εντελώς καινοφανές αυτό το πράγμα. Δεν εμφανίστηκε από το πουθενά το διάστημα ή οτιδήποτε άλλο. Πάντα το είχαμε, πάντα ζούσαμε με τον κορονοϊό και θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον κορονοϊό από θέμα βιολογίας. Οπότε δεν είναι. Ας το να αφήσουμε τον κορονοϊό είναι ένα κρύωμα. Δηλαδή πλέον καλό είναι να μην εστιάζουμε σε αυτό το πράγμα ως μια ασθένεια η οποία είναι επικίνδυνη ή συνάλλιος. Όπως μας είπε και ο Μπακτή, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχει ο πληθυσμός κάτω των 55 στη Γερμανία από τις επιπλοκές των εμβολίων παρά από τον κορονοϊό. Αν συνεχίσει, ας πούμε, συνεχίσουν οι επιπλοκές και οι θάνατοι και με το ρυθμό που μέχρι πριν ένα μήνα είχαν τα εμβόλια της Pfizer. Επίσης, να μην ξεχνάμε, ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πιστούν και θέλουν να πάνε να κάνουν το εμβόλιο, να μην ξεχνάμε ότι δεν ξέρουμε ακόμα, δεν είμαστε 100% σίγουροι αν οι εμβολιασμένοι δεν μεταδίδουν. Οπότε και που θα κάνουν κάποιο το εμβόλιο, μπορεί πάλι να μεταδίδουν και πάλι ο συγχρονισμός να είναι επικίνδυνος. Οπότε όποια και είναι η απόφαση του κόσμου, σαφώς και ο καθένας θα πάρει την απόφαση του, τελικά είναι προσωπική υπόθεση τελικά, γιατί δεν ξέρεις ποιον ειδικό να εμπιστευτείς. Εγώ το καταλαβαίνω και αυτό. Βγαίνει ένας ειδικός και σου λέει κάντο, ο άλλος ειδικός εξίσου και σου λέει μην το κάνεις. Παρ' όλα αυτά, ας είναι προσωπική υπόθεση και ας μην προσπαθούμε να την επιβάλλουμε στον έναν ή στον άλλον ή να μην προσπαθούμε να διαιρέσουμε την κοινωνία σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα και δεν ξέρουν οι ειδικοί ακόμα αυτά τα πειραματικά εμβόλια αν σταματάνε τη μετάδοση ή όχι. Δεν το ξέρουμε. Οπότε μπορεί 50-50 να είναι τελικά άνθρακας ο θησαυρός. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Λοιπόν, πάνω σε μία 50% πιθανότητα, δεν μπορείς να επιβάλλεις στον άλλον την άποψή σου και τη θέλησή σου και υποχρεωτικά να κάνει κάτι το οποίο το Σύνταγμα του δίνει το δικαίωμα να μην το κάνει. Για να πούμε και μια γνωστή λέξη, Σύνταγμα. Δεν επιτρέπεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε εμβολιασμό. Λοιπόν, ακόμα και οι άνθρωποι που θα αποφασίσετε να το κάνετε για όποιον λόγο, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, ας μην πέσουμε στην παγίδα να επιβάλλουμε την άποψή μας στους υπόλοιπους και ακόμα περαιτέρω να μην πέσουμε στην παγίδα να διαιρεθούμε σαν κοινωνία στους μεν και στους δε, στους εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Μετά η όλη υπόθεση του χειρισμού θα είναι ακόμα πιο εύκολη για αυτούς που θέλουν να μας χρησιμοποιήσουν.
τελικά. Γιατί θα μας στρέψουν τον έναν απέναντι στον άλλον. Όντως συμφωνώ με Ζουμπουλιά και με αυτές τις σκέψεις ήθελα να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Ήταν η εκπομπή κάπου εκεί έξω, η ημερομηνία εγγραφής σήμερα της εκπομπής 6 Μαΐου 2021 από τον ομιλόν Τάσο. Καληνύχτα, Ζουμπουλιά. Καλό βράδυ σε όλους και θα ήθελα να σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη και να φροντίσουμε όλοι και την ψυχική μας υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από τους 15 μήνες στους οποίους έχουμε περάσει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό σας βράδυ.